Στις 7 Απριλίου του 2005, όλη η Ελλάδα έκανε μια βαθιά υπόκληση. Η φωνή της απανταχού Ρωμιοσύνης είχε πια σοπάσει. Γωνιά, γωνιά σε καρτερό. Γωνιά, γωνιά σε ψάχνω. Ψάχνω να βρω τα μάτια σου. Κι απ' το καημό, κι απ' το καημό τα κάνω. Γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής τον Δεκέμβριο του 1922, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το τελευταίο παιδί μιας φτωχής οκταμελούς οικογένειας, έμαθε μόνος του στα 8 του χρόνια στην αρχή κιθάρα και μετά μπουζούκι. Στα 15 του άκουσε σε ένα κουτούκι της γειτονιάς τον Μάρκο Βαβακάρη, τον Μανώλη Χιώτη και τον Στράτο Παγιουμτζή. Όπως λέει ο ίδιος, κάτι μέσα του άλλαξε. Έκτοτε θα δουλέψει ως υδραυλικός για να βγάζει τα προστοζήν και θα συνθέτει τραγούδια. Μάλιστα στο πρώτο του τραγούδι, το «Καντήλι Τρεμοσβήνη», σε στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ακούγεται η φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη το 1947. Το πρώτο τραγούδι του που ερμήνευσε ο ίδιος ως τραγουδιστής ήταν το 1952, με τίτλο «Το Τρελοκόριτσο», γνωστότερο και ως «Γεννήθηκες για την καταστροφή». Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης έχει γράψει περί τα 200 τραγούδια, ανάμεσά τους «Σε τούτο το στενό», του Βοτανικού ο Μάγκας, «Φεγγάρι χλωμό» και πολλά άλλα. Τον έχουν τραγουδήσει δε από τον Στέλιο Καζαντζίδη, την Κέτι Γκρέι και την Πόλη Πάνου, μέχρι τον Στράτο Διονυσίου, τη Σωτηρία Μπέλου και τη Βίκη Μοσχολιού. Το 1945 ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης είναι 23 και παρουσιάζεται φαντάρο στο Χαϊδάρι. 20 μέρες μετά τον στέλνουν στη Μακρόνισο. Εκεί δημιουργεί μαζί με άλλους μουσικούς τη Λαϊκή Ορχήστρα Μακρονήσου και ψυχαγωγεί τους αξιωματικούς. Όμως εκεί, στη Μακρόνισο, θα γνωρίσει και τον Μίκη Θεοδωράκη, που είναι εξόριστος. Η συνεργασία του στέλνει αρκετά χρόνια μετά και θα κορυφωθεί με τον Επιτάφιο και τη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου και το άξιον εστί του Οδυσσέα Ηλίτη. Ποιος θα φανταζόταν ότι ο υδραυλικός από το Περιστέρι, που μεγαλώνοντας αγάπησε το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, θα σφράγιζε με τη φωνή του τα σημαντικότερα τραγούδια του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, του Βάρναλη, του Γκάτσου, του Χριστοδούλου, του Λιβαδίτη. Έχει στα αλήθεια σημασία να συνεχίσω την απαρίθμηση. Στην εκπομπή «Μουσική Βραδιά» του Γιώργου Παπαστεφάνου, που προβλήθηκε στην ΕΡΤ το 1976, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης διηγείται και τραγουδάει μαζί με τον Μίκη στο πιάνο. Όταν κάναμε πρόβα του Μίκη τα τραγούδια με το Χιώτη, το Μανώλη το Συγχωρεμένο, που μεγάλο που ζει και ο Χιώτης Μανώλης, καλλιτέχνης μεγάλο δηλαδή, λέμε ότι θα ξεφτυλιστούμε. Τι τραγούδια είναι αυτά? Έφυγες και κλαίει μάνα μου στο... Τι είναι αυτά, του λέω. Αλλά στο δρόμο, όταν συναντηθήκαμε στην άλλη πρόβα, μου λέει, τι γίνεται, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει, τραγουδάω όλη μέρα τη Μαργαρίτα Μαργαρό. Του λέω και εγώ τα ίδια και τη Μαργαρό. Τραγουδάω, του λέω και μάνα μου και Παναγιά και τον Επιτάφιο. Του λέω, γε μου σπλάχνω τον σπλάχνων μου. Και πάνω εκεί λέμε, αυτά κάτι είναι. Άλλο είναι. Τελικά ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης έφερε κάτι άλλο μέσα στην ελληνική μουσική. Στα περβόλια με στους ανθισμένους κήπους, αν σε πάρω χαρές το κρασί, αν σε πάρω στο χώρο και στο τραγούδι, τότες χάρισε μου μια συνυχτιά ζωή. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, με έναν μαγικό τρόπο, όσο κυλάει αίμα στις φλέβες μας, θα κυλάει και αυτός με τη φωνή του. Γιατί και μόνο που τραγουδάει, μας κάνει να ψηλώνουμε. Της δικαιοσύνης νησιλενόητε και μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη, μη παρακαλώ. Thank you.
και πιο.